Συνάδελφοι, εκ μέρους του ενιαίου συλλόγου γονέων και κοινωνικών αμαία Αττικής Καινήσων, είμαστε πάλι εδώ, όπως ήμασταν πριν μερικές εβδομάδες, όπως ήμασταν και από την αρχή της πανδημίας, και βάζαμε το ζήτημα το εξής: να λειτουργούσουν τα σχολεία με όρους ασφάλειας και προστασίας. Δεν εισακωστήκαμε, δεν βρήκαμε πουθενά ανταπόκριση. Αδιαφορήσανε, συναντήσαμε την αδιαφορία τους. Εμείς δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι για μας τα παιδιά μας δεν είναι ούτε κόστος ούτε κέρδος για κάποιους. Και θα διεκδικήσουμε και διεκδικούμε τα σχολεία να είναι ασφαλή και να λειτουργούν όπως πρέπει. Ζητούμε τώρα να πάρθουν μέτρα προστασίας. Ζητούμε να προταχθούν τα παιδιά που είναι πάνω από 18 χρονών στους εμβολιασμούς οι εκπαιδευτικοί και το όλο το προσωπικό. Ζητάμε να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Όλα τα σχολεία λειτουργούν με επικουρικούς και με συμβασιούχους να μου βοηθούν όλοι. Ζητάμε νέες δομές. Όλα τα σχολεία λειτουργούσαν και πριν την πανδημία, οι προσφεράνσεις. Να πάρθουν μέτρα για να μπορούν τα παιδιά να πηγαίνουν στα σχολεία τους με ασφάλεια. Ζητούμε να είμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, το ταξικό, συνδικαλιστικό κίνημα, τους γονείς, για να έχουμε αυτό που πραγματικά δικαιούμαστε εμείς και τα παιδιά μας. Σημερινή συγκέντρωση εδώ στον Περιφερειάρχη. Θέλουμε να δηλώσουμε ότι αυτή η κατάσταση, ειδικά στα ειδικά σχολεία, δεν πάει άλλο. Στο σύλλογό μας υπάρχουν 3 σχολικές μονάδες. 2 δημοτικά, 1 δημοτικό στο Δήμο Αχαρνών και 1 ειδικό δημοτικό στο Δήμο Οροπού. Επίσης ένα νηπιαγωγείο, ειδικό νηπιαγωγείο στο Δήμο Αχαρνών. Όπως ήταν η μεταφορά των παιδιών, γινόταν και στο προηγούμενο διάστημα, έτσι και τώρα, ενώ οι περιοχές μας είναι κόκκινες, ενώ συνεχόμενα κρούσματα παρουσιάζονται στις σχολικές μονάδες. Δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο. Εγκληματούν απέναντι στους εκπαιδευτικούς, εγκληματούν απέναντι στους γονείς, εγκληματούν απέναντι στα παιδιά. Ζητάμε εδώ και τώρα να πάρθουν μέτρα. Να μπουν επιπλέον πούλμαν ώστε τα παιδιά να μεταφέρονται ασφαλή στις σχολικές μονάδες. Να προταχθούν οι εκπαιδευτικοί στα ειδικά σχολεία και να εμβολιαστούν τώρα, σήμερα, χθες. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Απαιτούμε πρόσληψη προσωπικό εκπαιδευτικών, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί που παίρνουν άδεια ειδικού σκοπού να αναπληρώνονται. Και όχι να αναπληρώνονται εκ των έσω μέσα στις σχολικές μονάδες εις βάρος της γηινής και της ασφάλειας. Θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, δεν κάνουμε βήμα πίσω, απαιτούμε σχολεία ανοιχτά, ασφαλή. Στο Σωματείο Αριστοτέλης έχουμε το 6ο ειδικό, ένα σχολείο που, όπως είπε και η συνάδελφος, λειτουργεί κάτω από πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες, χωρίς να αντικαθιστάται οι άδειες ειδικού σκοπού, με αίθουσες που δεν έχουν καν παράθυρα, με σαν από 40 παιδιά χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Είμαστε εδώ πέρα και σήμερα και στηρίζουμε την κινητοποίηση και καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άλλη.